Κύριε Αθανασόπουλε, ξεκινάνε rapid test για τη Νέα Κύο. Τι ακριβώς γίνεται? Ναι, χθες είχαμε μια παρέμβαση ενός κλιμακίου του ΕΟΔΗ στην παραλιακή, στο λιμάνι της Νέας Κύου στους Ψαράδες, για τους εποχούμενους πολίτες. Πέρασαν μέσα σε 2 ώρες περίπου τα 130 τεστ. Ήταν ευχάριστα γιατί δεν είχαμε κανένα θετικό. Όμως εμείς, θέλοντας να διαφυλάξουμε την ασφάλεια της Νέας Κύου αλλά και των γύρω χωριών και ανθρώπων που διαβιούν στη Νέα Κύο γύρω, ήρθαμε στη συνεννόηση με τα παιδιά εχθές και θα είναι την Κυριακή στις 9 η ώρα, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, στις 9 η ώρα μέχρι τις 3 εδώ πέρα, στην πλατεία της Νέας Κύου, με τη μόνη προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουν μαζί τους ή το ΆΜΚΑ ή τον αριθμό ταυτότητος και ένα τηλέφωνο και να είναι στα αυτοκίνητά τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα που να είναι πεζός, γιατί δημιουργείται συνωστισμός. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να περάσουν, είναι δωρεάν το rapid test, και κάνω μια έκκληση και στους Ρωμά που είναι γύρω από εμάς να έρθουν να κάνουν το rapid test, οπότε να νιώθουμε ασφαλείς μένοντας στο σπίτι μας και κάνοντας και τις δουλειές μας όταν βγαίνουμε έξω, να νιώθουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι είχαμε και ένα κρούσμα εδώ στο χωριό τις προηγούμενες μέρες, έτσι δεν είναι? Καλό είναι να κάνουν όσοι μπορούν. Ναι, ευτυχώς, καλώς κάνετε και το επισημαίνετε, είχαμε ένα κρούσμα, αλλά ο άνθρωπος είχε ατομική ευθύνη και άμεσα πήγε στο νοσοκομείο, οπότε έκανε την καραντίνα του, ήδη είναι οι τελευταίες μέρες τώρα. Ευτυχώς δεν είχε, οι επαφές που ελέγξαμε δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, οπότε είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι δεν συμβαίνει κάτι στην Νέα Κύο. Όμως πρέπει να το προλαμβάνει, είναι καλύτερο του θεραπεύει. Και πιστεύω ότι την Κυριακή πρέπει να είναι όλοι οι οικειώτες και όποιος θέλει από την γύρω περιοχή να περάσει από την πλατεία της Νέας Κύου, μόνο που πρέπει να είναι με το αμάξι του και, όπως είπα, και να έχει μαζί του την ταυτότητά του και ένα τηλέφωνο.